Μετά το συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα στο Samsung Galaxy Note 8 κόντρα στο Xiaomi Mi 6, και παρόλο που το Mi 6 κατάφερε να αναδειχθεί νικητής κόντρα στην πανάκριβη ναυαρχίδα της Samsung, πολλοί από εσάς μου είπατε ότι έπρεπε να περιμένουν να βγει MIUI 9 για το Mi 6. Έτσι λοιπόν, τώρα που η συσκευή μου αναβαθμίστηκε σε MIUI 9, αποφάσισα να συγκρίνω το Mi 6 πριν την αναβάθμιση και μετά από αυτήν. Προτού όμως ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σημειώσω ότι αν έχετε δει και τα προηγούμενα speed test που έχω κάνει, θα έχετε παρατηρήσει ότι οι χρόνοι που φαίνονται στα χρονόμετρα των συσκευών διαφέρουν έστω και ελάχιστα με αυτούς που σημειώνω εγώ. Αυτό συμβαίνει γιατί σε κάθε γύρο σταματάω τη μέτρηση τη στιγμή που θα ανοίξει το χρονόμετρο και όχι τη στιγμή που θα πατήσω κλικ στο νέο γύρο. Όπως επίσης και γιατί στην περίπτωση που κάποια φορά καθυστερήσω να ανοίξω κάποια εφαρμογή, συνυπολογίζω αυτόν τον χρόνο. Αυτά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 6 με MIUI 8 και το Mi 6 με MIUI 9. Έχουν κάποια διαφορά στην απόδοση? Ας το μάθουμε. Ας ξεκινήσουμε το τεστ ταχύτητας. Στις πρώτες εφαρμογές καμία συσκευή δεν έχει πάρει σαφές προβάδισμα. Το Mi 6 με MIUI 8 μόλις τελείωσε το πρώτο γύρο με μια ελάχιστη διαφορά από το Mi 6 με MIUI 9. Στο γύρο διαχείρισης μνήμης, οι δύο συσκευές θα πάνε εξαιρετικά, κρατώντας όλες τις εφαρμογές στη μνήμη και τερματίζουν σχεδόν ταυτόχρονα. Συμπερασματικά δεν υπάρχει καμία αισθητή διαφορά στα ταχύτητα ανάμεσα στη MIUI 8 και 9 για το Mi 6. Επίσης, επανέλαβα το τεστ με το MIUI Optimization τόσο στο on όσο και στο off, αλλά και όλες τις επιλογές για την ευελιστοποίηση της μνήμης χωρίς καμία αισθητή διαφορά στην απόδοση. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, μπορείτε να αγοράσετε το Mi 6 από τα link που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Περιμένετε διαφορετικό αποτέλεσμα? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.